θεωρώ ότι θα έπρεπε σήμερα να έχει περισσότερο κόσμο. Αν όχι φίλους του Κεραυνού, τουλάχιστον φίλους του μπάσκετ, γιατί θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. Με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Περνάει στον Μπέρνς. Αυτός εκεί με τον Λατζίνσκι. Πέρασε στο Στυλιανού. Αστόχησε στο lay-up. Πήρε όμως το παιδικό rebound. Αστόχησε εκ νέου. Μιχαήλ. Και πάλι ο Μπέρνς. Κρουμπάλι για τρεις μέσα. 3-0. Λατζίνσκι στον Γκριν. Θα σουτάρει αυτός για τρεις, άστοχα. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Λαντζίνσκι που θα σουτάρει και αυτός για τρεις, εύστοχα. Ισοφαρίζει σε 3-3. Τόμας δεν έκανε το σουτ, Κρουμπάλι. Θα πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει και θα το ευσοχίσει. 8-3. Για το Κρουμπάλι. Πολύ δύσκολη πάσα, πολύ καλό διάβασμα. Τρίτο επιθετικό rebound για την Anvil. Το σούτ του Σάιμον είναι εύστοχο. 12-15. Νοβακόφσκι και ο Πέτρασεκ με τον Τόμας να τον πάρει μέσα. Ωραία κίνηση του Πέτρασεκ. Καλάθι και φάουλ. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί είναι δεύτερο φάουλ του Τόμας. Ζητάει το screen από τον Σόμπιν. Δεν έγινε η αλλαγή. Στο μακάρι ο Γκριν θα φτάσει μέχρι το lay-up και θα ισοφαρίσει. 12 όλα. Θα σηκωθεί για τρεις ο Λατζίνσκι και θα ευστοχίσει από την κορυφή 12-15. Και η διαμαρτυρία γιατί είχε σταματήσει ο χρόνος, ήταν νεκρή μπάλα, οπότε δεν μπορούσε να μετρήσει τίποτα. Ο Γκριν τα σουτάρει εύστοχα. 15-21, τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τίκας για τρεις, μέσα! 23-21 με τον Κεραυνό να ξεκινάει με ένα 8-0 σερί. Πάλι ο Βρονιέτσκι. Ο Λατζίνσκι, ωραία η πάσα του στον Williams. Ισοφαρίζει 23 όλα, πρώτο καλάθι της Anvil στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μέσα από τα χέρια των παιχτών της Anvil, ο Μίσουλα για τρεις ευστοχή. 28-29. Σλουπίνσκι άφησε στο Λατζίνσκι, έκλεψε ο Σάιμον από τον Σλουπίνσκι. Για τρεις ο Μίσουλα μέσα. 33-31. Μια συνεννόηση με τον διαιτητή, η πάσα για τον Κρουμπάλι, πήρε ο Κρουμπάλι, γυρίζει άστοχα. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, 35-35. Ο Γκριν, νέο λάθος, κλέβει ο Τόμας. Δεν πάει προς το καλάθι ο Τόμας, αφήσει ο Στυλιανού με τα σουτάρια για τρεις, μέσα! 42-40! Εδώ και πάλι το τρίποντο του Νίκου του Στυλιανού. 2-6 δίποντα για τον Λεόντρε Μπέρνς, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια ποσοστά. Δεν έχει και ένα άστοχο τρίποντο. Πάσα στον Βορονιέτσκι, τρίποντο για τους Πολωνούς, 44-50. Ο Τόμας από του καλάρι σήμερα. Από τη γωνία ο Βορονιέσκι, νέο τρίποντο. Έχει 2-3. Άλβιλ, Άλβιλ από τους περίπου 10 φίλους Πολωνούς που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Ωραία η ασίς και το καλάθι. Εξαιρετική. Από τον Πέτρασεκ. Ο Μίσουλα θα σουτάρει για τρεις. Μέσα, τρίποντο από τον Ουκρανό. 59-72. Τίγας θα πάει σε ένα ωραίο ανάποδο lay-up. 65-78. Σημαζεύει κάπως διαφορά ο Κεραυνός. 5 δευτερόλεπτα, δεν θα κάνει επίθεση η Anvil. Τέλος αγώνα. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 65-78.